Θα πιάσουμε τώρα ένα θέμα που η αλήθεια είναι από σήμερα το πρωί κάνει το γύρο της Ελλάδας. Αναφέρομαι σε μία ακόμα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. Ο δράστης με 23 μαχαιριές κατακρεούργησε την σύζυγό του με το πόρισμα του ιατροδικαστή και όσα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας να σοκάρουν. Για ακόμα μία φορά στο ίδιο έργο θεατές και βέβαια διερωτώ με πότε θα μπει ένα τέλος, θα μπει ένα φρένο σε αυτή τη μάστιγα, σε αυτό το φαινόμενο. Θέλω να καλησπερίσω και είναι χαρά και τιμή μας τον κύριο Γιώργο Παπακοσταντή, ο οποίος είναι καθηγητής εγκληματολογίας και ταξίαρχος σε ένα αποστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα, καλησπέρα από μένα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Κύριε Παπακοσταντίν, θέλω να σας ρωτήσω αν οι γυναικοκτονίες ήταν ένα φαινόμενο το οποίο πάντα υπήρχε στην κοινωνία μας και τώρα απλά στρέψαμε το βλέμμα μας ή όντως τώρα το πρόβλημα και το φαινόμενο έχει γιγαντωθεί. Τι από τα δύο ισχύει? Νομίζω ισχύει κυρίως το πρώτο. Πάντα υπήρχαν. Δυστυχώς διέλαθαν της προσοχής και της επικαιρότητας. Ίσως γιατί τότε οι εφημερίδες, τα μέσα ενημέρωση έγραφαν για εγκλήματα πάθους, εγκλήματα ζηλοτυπίας. Σιγά σιγά η κοινωνία όμως ευαισθητοποιήθηκε. Και τώρα, όπως το είπατε σωστά, έχουμε στρέψει περισσότερο το βλέμμα μας. Διότι ειδικά φέτο φαίνεται ότι υπάρχει μια μικρή αριθμητική αύξηση, η οποία δεν θα έλεγα ότι είναι στατιστικά σημαντική. Για παράδειγμα, το 2017 και το 2018 είχαμε επίσης 13-14 γυναικοκτονίες. Τώρα είμαστε στις 14 για το 2021. Και δυστυχώς θα συνεχίσει, δηλαδή το φαινόμενο δεν θα σταματήσει. Ποιο είναι το προφίλ του θήτη στις περισσότερες περιπτώσεις? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά? Τα χαρακτηριστικά πολύ γενικά μπορούμε να πούμε ότι είναι άτομα ανασφαλή, τα οποία διακατέχονται από αίσθημα, προβάλλουν αίσθημα ανωτερότητας και υποτέλειας στη σύντροφό τους. Ναι. Είναι αντικοινωνικά χωρίς να δείχνουν έτσι, δηλαδή ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό τους, πάσχουν από έλλειψη συνέστησης και γενικά είναι χειριστικά άτομα. Έχουν ένα αίσθημα δηλαδή ιδιοκτησίας απέναντι στους συντρόφους τους. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι πολλές φορές όταν η σύντροφος κάνει ενέργειες να αυτονομηθεί ή να τερματίσει τη σχέση, τότε αυξάνεται ακριβώς και ο κίνδυνος του να ξεσπάσει ο δράστης και να ασκήσει βία μέχρι θανάτου. Ειδικά δηλαδή η διαδικασία του να τερματίσει μια γυναίκα μια κακοποιητική σχέση ή να διεκδικήσει την αυτονομία της. Είναι και η αφορμή μια σκληρή συμπεριφορά, συνήθως. Ναι, είναι η αφορμή εκεί όταν νιώθει ο δράστης ότι χάνει την εξουσία του, ότι χάνει τη διαδικασία της υποτέλειας κάτω από την οποία είχε το θύμα του, τότε αποφασίζει ότι δεν είναι ικανός να το αποδεχθεί αυτό και συνήθως οργανωμένα, όταν λέμε βέβαια οργανωμένα, μπορεί η οργάνωση να πάρει και σε μια-δύο ώρες, δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν μήνες. Αλλά αυτό που υπήρχε παλιά και λέμε ότι νευρίασε γιατί του έκανε αυτό και πήγε και την έσφαξε, δεν φαίνεται να ισχύει. Και συνήθως κανονίζει ακριβώς ότι δεν μπορεί να αποδεχθεί ζωή του θύματος πέρα από αυτό. Η λύση τώρα έρχεται από τη μια στιγμή στην άλλη, από τη μία μέρα στην άλλη, ή απαιτεί χρόνια και δουλειά από τις μικρές ηλικίες να αλλάξει η νοοτροπία? Κοιτάξτε, δείτε, η νοοτροπία για να αλλάξει θέλει πολλή διαδικασία, είναι πολύ γενικό να λέμε είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα πώς μεγαλώνουμε τα αγόρια μας, πώς μεγαλώνουμε τα κορίτσια για να έχουν αυτοπεποίθηση και να ξέρουν πώς να βρουν, πώς να διακρίνουν τέτοιου είδους δράστες. Σωστά. Οπότε πού πρέπει να εστιάσουμε? Άμεσα νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε στο εξής, στην δυνατότητα ουσιαστικής προστασίας των θυμάτων ή των υποψήφιων θυμάτων. Ναι. Αν θα αναλύσετε τις περιπτώσεις, κάποιες περιπτώσεις από τις 14 του 2021, θα δείτε ότι πολλές φορές τα θύματα έχουν φύγει από τη σχέση, έχουν απευθυνθεί στην αστυνομία, έχουν φύγει και από το χώρο που ήταν μαζί με τον σύντροφο, έχουν αλλάξει δηλαδή και κατοικία και έχουν πάει μακριά, αλλά παρόλα αυτά δεν κατάφεραν να προστατευτούν από το μένος του δράστη. Για ποιους λόγους δεν κατάφεραν? Επειδή αδιαφόρησαν? Ναι, δεν υπάρχει σύστημα, έτσι θα το έλεγα εγώ, ναι, πραγματικής και ουσιαστικής προστασίας των θυμάτων. Ίσως και η ίδια κοινωνία δεν το έχει πει ότι είναι απαραίτητο. Ενώ υπάρχουν, για παράδειγμα, συμβουλευτικοί σταθμοί. Υπάρχει ο αριθμός 15900 για παροχή συμβουλών, ψυχολογικής υποστήριξης, ναι, κ.ο.κ. Ναι.
πρακτικά μέτρα για την άμεση φυσική προστασία, φυσική ασφάλεια των οχημάτων δεν υπάρχουν. Υπάρχει, δηλαδή, κάποιο μοντέλο, υπάρχει κάποιο μοντέλο από το εξωτερικό που ίσως να πρέπει να ακολουθήσουμε, να υιοθετήσουμε? Ναι, υπάρχουν πολλά μοντέλα, αλλά τα βασικά στοιχεία είναι το εξής. Απομάκρυση του θύματος από το χώρο που κακοποιείται και φοβάται ότι θα δολοφονηθεί, ναι, σε χώρο που είναι απόλυτα προστατευμένος, ασφαλής και άγνωστος του δράστη, και όχι μόνο στο δράστη, θα έλεγα και άγνωστο στους πολλούς. Σε μια κλειστή κοινωνία, τώρα πόσο εύκολο είναι. Ναι, ακριβώς. Οι ξενώνες κακοποιημένων γυναικών πρέπει να είναι συγκεκαλυμμένες, να μην ξέρει την παραελάχιστη επαγγελματίες που βρίσκονται. Αυτό είναι το ένα. Να περιοριστεί η επικοινωνία με συγκεκριμένα μέσα. Δηλαδή, σε άλλες περιπτώσεις, χορηγούνται, για παράδειγμα, νέα κινητά στα θύματα, για να μην μπορεί να τους εντοπίσει ούτε από το κινητό ο δράστης. Να διατεθούν οικονομικοί πόροι. Να μπορέσουν, ας πούμε, ακόμα και ρουχισμό πολλές φορές, γιατί φεύγουν από το σπίτι χωρίς να έχουν τίποτα. Ναι. Να μπορέσουν να τους παρασχεθεί ακόμα και ρουχισμός, να βρουν εργασία. Ακόμα και με μια διαδικασία οικονομικής υποστήριξης για να αλλάξουν εντελώς τόπο διαμονής. Και στον ενδυνάμει δράστη, θέλουν... τι πρέπει να γίνει? Για τον ενδυνάμει δράστη, ναι, πρέπει να υπάρχουν περιοριστικά μέτρα, ακριβώς. Εφόσον υπάρχει καταγγελία για κακοποίηση, κίνδυνο και φόβου ζωής, πρέπει να υπάρχουν περιοριστικά μέτρα. Τα ποια μέτρα θα είναι αυτά, θα εξαρτηθεί ανάλογα από τη βαρύτητα της περίπτωσης. Μάλιστα. Η συμβουλή σας, η προτροπή σας σε άτομα, σε γυναίκες που μας ακούν αυτή τη στιγμή, μας παρακολουθούν και αντιμετωπίζουν και βιώνουν έναν εφιάλτη? Κύριε Παπακοσταντή, ποια είναι? Ναι, θα πρέπει να ξέρουν ότι η πιο κρίσιμη στιγμή είναι ακριβώς η στιγμή της ρήξης και της απόφασης να αυτονομηθούν και να φύγουν από την επίδραση μιας κακοποιητικής σχέσης. Θα πρέπει, όταν το κάνουν αυτό, να αναζητήσουν οπωσδήποτε βοήθεια από όπου μπορεί να τους παρασχεθεί και να είναι προστατευμένες. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Παπακοσταντή. Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.